Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας είναι η μεγαλύτερη δευτεροβάθμια συγκρατηστική οργάνωση και το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Έχει μέλη 300 πρωτοβάθμια σωματεία, που έχουμε τη σειρά τους εκατοντάδες χιλιάδες μέλη εργαζόμενους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το ΕΚΑ στεγάζεται σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ενοικιάζει από ιδιώτη. Σε αυτό το κτίριο στεγάζονται και 60 πρωτοβάθμια σωματεία. Από το 2023, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει πωλήσει το ακίνητο σε επιχειρηματικό όμιλο για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο με το συμβόλαιο ενοικίασης να λύγει τις 30 Νοεμβρίου του 2024. Από τα μέσα του 2023, κύριε Υπουργέ, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας να δοθεί οριστική λύση από την κυβέρνηση το θέμα της στέγασης του ΕΚΑ. Όπως προβλέπετε και από την ΚΙΑ 67-262 του 19, η κυβέρνηση μέσω της ΔΥΠΑ είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει στέγαση στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο σε κάθε νομό, είτε παραχωρώντας κτίριο, είτε καταβάλλοντας το ενίκιο που απαιτείται. Ο τότε Υπουργός Εργασίας, κ. Γεωργιάδης, δεσμεύτηκε να παραχωρήσει συγκεκριμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας για να στεγαστούν το ΕΚΑ και τα σωματεία. Δέσμευση όμως που αργότερα αρνήθηκε να υλοποιήσει, όπως και η διάδοχός του, η κυρία Μιχαηλίδου. Η διοίκηση του ΕΚΑ, σε συνάντηση με τον σημερινή Υπουργό Εργασίας, κυρία Κεραμέως, στις 19 Ιουλίου, ζήτησε εκ νέου οριστική λύση του στεγαστικού προβλήματος. Η ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε να διερευνήσει αν υπάρχει κτίριο κατάλληλο να στεγάσει το ΕΚΑ και τα σωματεία του. Παράλληλα, δεσμεύτηκε σε μια μεταβατική λύση όπου θα συνέχιζε η ΔΥΠΑ να καλύπτει το ενίκιο για να στεγαστεί η διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑ σε νέο, μικρότερο ιδιόκτητο ακίνητο που έχει βρεθεί και ταυτόχρονα θα εξασφάλιζε ένα μικρότερο κτίριο ή κάποιους ορόφους σε άλλο κτίριο της ΔΥΠΑ ή του ΕΦΚΑ για να στεγαστούν τα σωματεία. Σχεδόν δύο μήνες μετά, και ενώ το ΔΣ της ΔΥΠΑ ενέκρινε την κάλυψη του νέου ενοικίου, δεν αποδόθηκε ακόμη χώρος για να στεγαστούν τα 60 σωματεία του ΕΚΑ. Κύριε Υπουργέ, σε νέα συνάντηση που έγινε στις 3 Σεπτέμβρη με εκπροσώπους των σωματείων και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, μεταφέρθηκε ότι δεν ισχύει η δέσμευση της υγείας του Υπουργείου όπως δόθηκε τη συνάντηση 19 του Ιούλη και μάλιστα ότι δεν εξετάζεται καθόλου να δοθεί οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του ΕΚΑ σε ενιαίο μεγάλο κτίριο της ΔΥΠΑ ή του ΕΦΚΑ. Ότι η ακίνητη περιουσία της ΔΥΠΑ και του ΕΦΚΑ προορίζεται μόνο για εμπορική αξιοποίηση, να γίνουν δηλαδή ξενοδοχεία στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας και έχει μετατρέψει τη λαϊκή στέγη σε πανάκριβο εμπόρευμα. Έτσι, τα 60 σωματεία που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζόμενους της Αθήνας κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο στις 30 του Νοέμβρη. Αυτό που ρωτάμε λοιπόν είναι τι μέτρα θα πάρετε ως κυβέρνηση ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της στέγασης των 60 σωματείων του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Ωραία. Αξιότιμη κύριε συνάδελφε, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την εκτίμηση που έχω και στο πρόσωπό σου. Νομίζω ότι πάντα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία, ώστε να επιλύουμε προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κάθε φορά. Και γνωρίζεις πολύ καλά στο συγκεκριμένο ζήτημα, από το Υπουργείο, από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, υπήρξε μια άμεση ανταπόκριση σε ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε και το οποίο μόλις τώρα εξέθεσες, με τη στέγαση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, που προφανώς είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Οπότε έγινε μια συγκεκριμένη προσπάθεια, τόσο και από μένα προσωπικά, όσο βεβαίως από την Υπουργό. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι ήταν αδύρυτη ανάγκη να παρέμβουμε, να επιλύσουμε το πρόβλημα. Οπότε, αγαπητές συνάδελφοι, και σε όσα εξέδεσες, αλλά και για όσους μας ακούν, να ενημερώσω το Σώμα, που προφανώς δεν γνωρίζει όλες τις παραμέτρους αυτού του προβλήματος, τι ακριβώς έχει προηγηθεί πριν καταλήξουμε στη λύση που τελικά βρήκαμε και καλό είναι να αποτυπωθεί πλήρως το ζήτημα. Θα μεταφέρω καταρχήν την επίσημη ανακοίνωση, συγγνώμη, ενημέρωση που είχαμε από τη ΔΥΠΑ σχετικά με το ζήτημα αυτό. Το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, από κοινού με τη ΓΕΣΕ, απέστειλε στη ΔΥΠΑ επιστολή με ημερομηνία 22/3/24, με την οποία ενημέρωνε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το κίνητο που μισθώνουν, όπως και εσύ ανέφερες, λόγω της αξιοποίησης του από τους εκμισθωτές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα έντονο πρόβλημα στέγασης και της διοίκησης του ΕΚΑ και των σωματείων,
ζήτησαν τη συνδρομή της ΔΥΠΑ στην εξέβρεση ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΥΠΑ, ικανόμαστε να στεγάσει και τις υπηρεσίες και τη δίκηση και τα σωματεία. Η ΔΥΠΑ με το αριθμό πρωτοκόλλου 1183 του 24 έγγραφο πρόστιγε σε και προς το ΕΚΑ ενημέρωση ότι δεν διαθέτει κτίριο ιδιοκτησίας της διαθέσιμο προς περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τμήμα των κτιρίων ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ που είναι επί της Ολομού 60 και Πατησίων 37, επί της οδού Αγισιλάου 10, καταλαμβάνεται από υπουργικές αποφάσεις εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας για την παραχώρηση της χρήσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και στο τμήμα, όπως ξέρετε πολύ καλά, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και πλέον ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Σημειώνεται το υπολοιπόμενο μη παραχωρημένο τμήμα των κτιρίων ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ Σολομού 60 και Πατησίων τελεί υπό διαχείριση για τη στέγαση των υπηρεσιών της. Αυτό όσον αφορά τη ΔΥΠΑ. Τώρα πάμε στο δικότερο του ζητήματος και στην προσπάθεια που έγινε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα που προέκυψε. Προσέξτε, το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων διατύπωσε γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ. Είναι 17-09 αριθμός 31-24 για την εξαίρεση του Εργατοπολικού Κέντρου Αθήνας υπό τους όρους και τα προβλεπόμενα της παραγράφου 7Γ και 7Δ της ΣΚΙΑ του Φεβρουαρίου του 19. Τελειώνω, Πρόεδρε, απλά να έχει ολοκληρωμένη την απάντηση ο κ. Καζότης και μετά θα επιστρέψω. Και την έγκριση μηνιαίας δαπάνης ύψους κατανότητος 8.000 ευρώ για την ενοικίαση γραφείων έστω και μικρότερης επιφανείας, καθώς σύμφωνα με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το ΕΡΚΑ, με το Εργατοπολικό Κέντρο Αθήνας, αποδέχονται να στεγαστούν σε χώρο 800 τετραγωνικά, όπου θα καλύπτει τις ανάγκες του ΕΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την ανωτέρω διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων, αφετέρου τη διαβέωση του Πρόεδρου του ΕΚΑ ότι ο χώρος των 800 τετραγωνικών μέτρων που βρέθηκε καλύπτει τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑ, αποφασίστηκε αυτό το οποίο τελικά έγινε. Αναφέρω, αγαπητές συνάδελφε, την επίσημη ενημέρωση της ΔΥΠΑ. Δεν θα πω περισσότερα, θα περιμένω να την ακούσω και θα συζητήσουμε και συνέχεια. Ορίστε, κύριε Κατσότη, για τη δευτερολογία σας. Η Υπουργέ, νομίζω η ερώτηση δεν είναι θετική, δεν αντιμετωπίζει το θέμα. Έχει την υποχρέωση με βάση την ΚΙΑ να λύσετε το πρόβλημα της στέγασης των δεκάδων σωματείων με χιλιάδες εργαζόμενους μέλη. Η άρνηση να ανταποκριθεί το Υπουργείο με την κάθε φορά ηγεσία είναι και απαράδεκτη και προκλητική, κύριε Υπουργέ. Και λέω ότι είναι προκλητική, γιατί όταν πρόκειται για επιχειρηματικούς ομίλους, η κυβέρνηση με fast track διαδικασίες παραχωρεί γη και είδωρ για τις business τους. Και έχουμε πλήστα τέτοια παραδείγματα. Εκτάσεις γης, ακίνητα, βουνά, παραλίες. Και όταν πρόκειται για τις οργανώσεις των εργαζομένων, στέκεται ταξικά απέναντι και κόντρα στις μέχρι τώρα ρυθμίσεις, επιχείρησε να θέσει και νέα εμπόδια στη λειτουργία και τη δράση τους. Η απόφασή σας να νοικιάσετε ένα μικρό σαεμβαδόν κτίριο αποκλειστικά για τη διοίκηση του ΕΚΑ και να κάνετε έξωση σε πάνω από 60 μαζικά ενεργά σωματεία είναι μια συνέχεια όλων των αντεργατικών μέτρων και της αντίληψής σας, δηλαδή, που έχετε πάρει εσείς και η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, ακριβώς για να χτυπήσετε το εργατικό κίνημα. Να ξέρετε ότι δεν θα τα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εργαζόμενοι όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι έχουν απέναντί τους το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου που διαγωνίζεται ποιος θα το υπηρετήσει καλύτερα. Γι' αυτό και διευρύνεται το ρεύμα αφισβήτησης αυτής της βαρβαρότητας την οποία υπηρετείται. Το εργατικό κίνημα δεν θα σταματήσει να δρά, να βάζει μπροστά τις ανάγκες τους, να αγωνίζεται για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, λειτουργώντας ακόμα και στο δρόμο, κύριε Υπουργέ. Απευθυνόμαστε βέβαια και σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους, σε όσους είναι μέλη των σωματείων και σε όσους δεν είναι ακόμα και τους καλούμε να βγάλουν συμπεράσματα από το μίσος που δεν το κρύβεται απέναντι στα σωματεία τους και την αγωνιστή τους δράση. Γιατί αυτό κάνετε. Προσπαθείτε να βάλετε εμπόδια στη λειτουργία τους και να μαζικοποιήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι τα σωματεία τους και να συμμετέχουν καθολικά στους κλαδικούς αγώνες και στην πανεργατική απεργία που ήδη έχει αποφασιστεί
από τις οργανώσεις για τον Νοέμβρη με σοβαρά ζητήματα των εργαζομένων για αυξήσεις στους μισθούς τους, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους φόρους, ενάντια στους πληστηριασμούς, ενάντια σε αυτή την πολιτική που περιορίζει το δικαίωμα στην οργάνωση των εργαζομένων. Σας καλούμε να λύσετε άμεσα το ζήτημα της στέγασης των σωματείων του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, της μεγαλύτερης οργάνωσης των εργαζομένων της χώρας, με 295.000 μέλη στην περιοχή της Αθήνας. Στο ΕΚΑ δεν έχει παραχωρηθεί κτίριο από την Εργατική Εστία και στη συνέχεια από τον ΟΑΕΔ. Τα κτίρια του ΕΦΚΑ, του ΑΕΔ, στην περιοχή της Αθήνας, που είναι πολλά, είναι πληρωμένα από τις εισφορές των εργαζομένων. Και εσείς τα παραχωρείτε για επιχειρηματική δράση, για ξενοδοχεία, στηρίζοντας την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν τις προϋποθέσεις να στεγάσουν τα σωματεία και τα 60, αλλά και όλα αυτά που θα χρειαστεί στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε, με βάση αυτή τη ρύθμιση που υπάρχει μέχρι τώρα, να την κάνετε σεβαστή και να λύσετε το ζήτημα και να αφήσετε αυτά που λέτε ότι είναι για αξιοποίηση εμπορική και όλα τα υπόλοιπα.